Ο αριθμός των καταλήψεων μήνα στα σχολεία βαίνει μειούμενος σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαριστεί αύριο το πρωί, την Δευτέρα, οπότε και οι μαθητές θα συνεδριάσουν στις γενικές τους συνελεύσεις προκειμένου να δουν εάν θα συνεχίσουν την κατάληψη ή αν θα βγει το λουκέτο από τα σχολεία τους. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι με νέες κινητοποιήσεις απαντούν οι μαθητές στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αναπλήρωση των χαμένων ωρών από τις καταλήψεις με υποχρεωτική τηλεκπαίδευση και απουσία μάλιστα στους μαθητές που δεν συμμετέχουν σε αυτές επειδή βρίσκονται στις καταλήψεις. Χθες συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών της Αθήνας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των πενταμελών και 15μελών συμβουλίων από 180 σχολεία της Αθήνας και αύριο λοιπόν αποφάσισαν ότι θα πραγματοποιηθούν οι γενικές συνελεύσεις. Ανανέωσαν το ραντεβού τους όμως για την Παρασκευή στις 12 η ώρα έξω από το Υπουργείο Παιδείας σε νέα παράσταση διαμαρτυρίας. Οι μαθητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους καθώς τα αιτήματά τους είναι δίκαια, με νέες κινητοποιήσεις σε διευθύνσεις εκπαίδευσης, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Δημαρχείο και στο Υπουργείο Παιδείας. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας απειλητική και εκφοβιστική. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε πως και η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών συμπαραστέκεται στον αγώνα των μαθητών και έχει ανακοινώσει 3 ώρες στάσης εργασίας αύριο Δευτέρα σε όσα σχολεία τελούν υποκατάληψη. Το επόμενο όμως μεγάλο θέμα είναι η τηλεκπαίδευση, Αδαμαντία. Εφαρμόζεται, έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει. Σε τι φάση βρίσκεται το θέμα αυτό? Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από το Υπουργείο Παιδείας όπως και από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ενημερωνόμαστε ότι τα σχολεία τα οποία τελούν υποκατάληψη ξεκινούν από Δευτέρα την τηλεεκπαίδευση, οργανώνουν οι διευθυντές το σύστημα έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί μάλιστα υποχρεούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ που έχει βγει να καταχωρούν την ύλη που έχουν διδάξει καθημερινά μέσω της τηλεεκπαίδευσης. Ωστόσο, οι ίδιοι αναρωτιούνται πώς ακριβώς θα μπορεί να γίνει σε ένα σχολείο το οποίο παραμένει κλειστό. Καλούνται λοιπόν να συνδεθούν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σπίτι τους προκειμένου να προχωρήσει η εκπαιδευτική διαδικασία. Και έχουν εκφράσει οι περισσότεροι σαφώς ρητά την αντίθεσή τους. Την ίδια ώρα, στα σχολεία και τμήματα τα οποία παραμένουν κλειστά λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, μας ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι επίσης γίνονται προσπάθειες, έχουν σταλεί οι οδηγίες ήδη από το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει η τηλεκπαίδευση και είναι ευθύνη πλέον των διευθυντών των σχολείων να προχωρήσει κανονικά ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν την ύλη τους.